Γεια σας. Σήμερα θα φτιάξω αυτή εδώ την κυραλιφή. Και αυτή είναι μια κυραλιφή που χρησιμοποιείται όπως ακριβώς θα χρησιμοποιούμε την αλυφή για το κρυολόγημα. Δηλαδή τη βάζουμε εδώ στο στήθος ή πίσω στην πλάτη. Έχει μόνο αγνά υλικά. Θα χρησιμοποιήσουμε κερί μέλισσας, αυτό που σας έδειξα με την πρόπολη. Θα χρησιμοποιήσουμε λάδι. Και φυσικά αυτό που κάνει τη διαφορά από την απλή κυραλιφή είναι τα εθέρια έλαια. Θα βάλουμε δηλαδή ευκάλυπτο, μέντα, θυμάρι και δεντρολίβανο. Είναι όλα αυτά εθέρια έλαια που μας βοηθάνε για το κρυολόγημα και για την καλύτερη αναπνοή. Και θεωρώ ότι, όπως είπα και πριν, είναι καλύτερο να χρησιμοποιούμε ένα τέτοιο προϊόν παρά ένα προϊόν που είναι γεμάτο μέσα βαζελίνη, παραφινέλια και όλα αυτά τα παράγωγα του πετρελαίου. Το αγνό, κερί, μέλισσας και το λάδι είναι ό,τι καλύτερο, γιατί την δράση που έχει αυτή η αλυφή την οφείλει στα εθέρια έλαια. Οπότε αρκεί εμείς να προσθέσουμε στην κυραλυφή μας τα κατάλληλα εθέρια έλαια και αμέσως έχουμε τη δική μας σπιτική αλυφή. Έτσι λοιπόν θα σας δείξω τώρα πώς θα τη φτιάξουμε, αλλά και για όποιους δεν έχουν δει το παλιότερο βίντεο που έχω κάνει για την κυραλυφή, θα σας βάλω εδώ το link για να δείτε έτσι την όλη διαδικασία πώς θα φτιάξουμε αυτή την κυραλυφή. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς θα το φτιάξουμε. Τσάω! Ξεκινάμε λοιπόν και ζυγίζουμε το κερί μέλισσας και το ηλιέλαιο. Πάμε λοιπόν τώρα αυτό να το ζεστάνουμε σε μπέν μαρί. Όταν λοιπόν λιώσει εντελώς το κερί, θα προσθέσουμε το βούτυρο καριτέ. Σε αυτή την περίπτωση το προσθέτω εδώ στο τέλος γιατί δεν θέλω να το ζεστάνω πολύ. Καλό είναι δηλαδή να το προσθέτουμε στο τέλος το βούτυρο καριτέ. Και θα προσθέσω και το λάδι από καλέντουλα, το οποίο και αυτό δεν θέλουμε να το ζεστάνουμε πολύ. Και ανακατεύω λίγο να λιώσει και να γίνει ομοιόμορφο. Κατεβάζω λοιπόν από τη φωτιά και συνεχίζω να ανακατεύω. Η διαδικασία εδώ είναι η ίδια όπως είδατε στο άλλο βίντεο. Συνεχίζω δηλαδή να ανακατεύω μέχρι να κρυώσει. Όταν κρυώσει αρκετά, θα προσθέσω τα εθέρια έλαια. Ανακατεύω. Κάθε φορά που προσθέτω ένα εθέριο έλαιο, ανακατεύω. Και πάλι ανακατεύω έως ότου κρυώσει εντελώς. Και έχουμε έτοιμη την αλυφή μας. Τσάω!